Τι γινόταν, Εύη, πριν από περίπου 2 χρόνια, με τις μάσκες και τα αντισηπτικά. Τι επικρατούσε. Χαμός. Στα φαρμακεία της Κρήτης γενικά. Ουρές. Το αδιαχώρητο. Δεν έβρισκες, με απλά τίποτα. Λόγια. Απολύτως τίποτα. Λοιπόν, Εύη, να σε ευχαριστήσω, να σε αποδεσμεύσω. Θα τα πούμε και στη συνέχεια. Ο κύριος Κουντάκης χαμογελάει τώρα, ο πρόεδρος του Φαρμακευτικού Συλλόγου Ηρακλείου. Την καλησπέρα μας. Πάμε να συνδεθούμε με το κέντρο της πόλης. Πώς είστε? Καλησπέρα σε όλους και χρόνια πολλά. Εύχομαι να έχουμε καλή Ανάσταση. Χρόνια πολλά. Ζήτησα ένα σχόλιο από τη συνάδελφο εδώ, την Εύη της Πανού, η οποία μας είπε ότι επικρατούσε χαμός πριν από περίπου 2,5-3 χρόνια. Εκεί το 20, αρχές του 20 προς 21, με μάσκες και αντισηπτικά. Και είπαμε σήμερα ότι αξίζει τον κόπο να πιάσουμε ένα θέμα το οποίο είναι κάπως ανατρεπτικό. Άλλο σκηνικό πριν από 2,5 χρόνια, διαφορετική κατάσταση τώρα. Τι επικρατεί στο κομμάτι της ζήτησης των μασκών και των αντισηπτικών? Κοιτάξτε, όσο περνάει ο καιρός και από τη στιγμή που έχουν πλέον νομοθετικά καταργηθεί τα όποια μέτρα υπήρχαν για υποχρεωτικότητα της μάσκας, καταλαβαίνετε ότι ο κόσμος σιγά σιγά εγκαταλείπει τη χρήση αυτών των μέτρων προστασίας, χωρίς να σημαίνει βέβαια αυτό ότι εμάς μας βρίσκει απολύτως σύμφωνος όσον αφορά τη χρήση αυτών των μέσων σε κλειστούς χώρους, σε χώρους όπου υπάρχει συνωστισμός. Αυτή τη στιγμή μπορεί μεν η πολιτεία να αποφάσισε την κατάργηση, την υποχρεωτική όλων των προστατευτικών μέτρων. Παρ' όλα αυτά ο κορονοϊός εξακολουθεί να υπάρχει στην κοινότητα. Έχουμε πάρα πολλά θετικά περιστατικά καθημερινά. Έχουμε πάρα πολλές νοσηλίες καθημερινά. Όμως ευτυχώς, επειδή έχουμε εκπαιδευτεί, έχουμε εμβολιαστεί σε μεγάλο βαθμό, τα περιστατικά τα οποία καταλήγουν τελικά είναι αρκετά μικρά και αρκετά είναι λίγα και επομένως ο κόσμος πλέον αρχίζει και προσαρμόζεται σε μια νέα κατάσταση στην οποία προσέχει μεν, αλλά δεν είναι και τόσο πλέον φανατικός στη χρήση της μάσκας. Ξέρετε, θέλω να πιάσουμε λίγο. Γίναμε σοφότεροι από αυτή την πανδημία που περάσαμε, από αυτούς τους με φόντο τους συνανθρώπους μας πραγματικά που έφυγαν από τη ζωή και αυτή την τραγική κατάσταση, στο κομμάτι της ατομικής ευθύνης. Μπορεί ένας κορονοϊός να φεύγει, μια πανδημία να μας εγκαταλείπει, αλλά ίσως μια προστατευτική μάσκα δεν πρέπει να νομοθετηθεί ότι πρέπει να φοράμε σε ένα λεωφορείο με 50 άτομα μέσα μια μάσκα ή σε ένα αεροπλάνο, σε ένα κλειστό χώρο ή μπαίνοντας σε ένα νοσοκομείο, υποχρέωση βέβαια και βάσει νόμου να φοράμε τη μάσκα μας ή το αντισηπτικό να το έχουμε στη τσάντα μας. Είναι θέματα τα οποία θεωρώ, κύριε Σκουντάκη, ότι πρέπει να μείνουν στη συνείδησή μας, στην οτροπία μας. Στην οτροπία πιστεύω του λαού μας, κοιτάξτε, υπάρχει αυτή η παράμετρος της προσαρμογής σε κάποια δύσκολη κατάσταση. Δεν νομίζω ότι ήμασταν απίθαρχοι, τουλάχιστον σε μεγάλο βαθμό ως κοινωνία, στα μέτρα τα οποία επιβλήθησαν και υποχρεωτικά κάποια στιγμή. Γι' αυτό δεν ήμασταν απίθαρχοι. Κατάλαβε η μεγάλη πλειοψηφία, νομίζω. Γιατί ήταν αποφάσεις κεντρικά, το θέμα τι κάνουμε τώρα. Μας, όλα παίζουν τη σημασία τους και το πώς η πολιτεία καθοδηγεί και νομοθετεί. Και ο καθένας από εκεί και πέρα σε ατομικό επίπεδο πώς συμπεριφέρεται. Όλα είναι θέμα παιδείας και θέμα προσαρμοστικότητας σε κάποιες καταστάσεις οι οποίες δεν είναι κανονικές. Πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή δεν μας κάνει εντύπωση να δούμε έναν συνάνθρωπό μας να φοράει μάσκα, ακόμα και σε ανοιχτό χώρο. Πλέον το έχουμε συνηθίσει, κάτι που πριν μερικά χρόνια, αν τον βλέπαμε, μας έκανε φοβερή εντύπωση γιατί τη χρησιμοποιεί. Πλέον έχουμε εκπαιδευτεί, έχουμε συνηθίσει σε αυτή την εικόνα. Και επαναλαμβάνω ότι δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να ξεχνάμε ότι αυτή η ίωση, η COVID-19, δεν έχει εξαλειφθεί. Υπάρχει ακόμα στην κοινότητα και επομένως πρέπει να προσέχουμε όσον αφορά από τους ευαίσθητους στην υγεία τους συνανθρώπους μας, να μην τους μεταδώσουμε αυτή την ίωση. Τα οποία πραγματοποιούνται μέσα στα φαρμακεία σας, τι εικόνα έχετε αναφορικά με τον κορονοϊό? Υπάρχει μια θετικότητα η οποία ανάλογα τώρα και την περίοδο μπορεί να βαίνει αυξανόμενη, μπορεί να είναι και μειωμένη, αλλά εξαρτάται πάντοτε και από τις καιρικές συνθήκες. Όσο ο καιρός θα ανοίγει, θα ανεβαίνει η θερμοκρασία και θα καλοκαιριάζει, σίγουρα και τα περιστατικά τα οποία θα ανοιχνεύουμε εμείς στα φαρμακεία μας με τα rapid test, πιστεύω ότι θα μειώνονται συνεχώς. Θα μειώνονται συνεχώς. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Σκουντάκη, θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά, να σας αποδεσμεύσουμε. Καλές γιορτές να έχετε, καλή μεγάλη εβδομάδα να έχετε. Καλή. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε πολύ.